Public School. Ας περάσουμε τώρα να δούμε την ερώτηση 4 στην σελίδα 151 του σχολικού μας βιβλίου από τα θέματα για συζήτηση. Ας την διαβάσουμε. Για ποιους λόγους σώθηκαν ο Αηδός Φήμιος και ο Κήρυκας Μέδοντας? Βλέπε τους στίχους 350 έως 400. Εδώ τι μας ζητείτε? Έχουμε ένα μόνο ζητούμενο, έτσι, και αυτό είναι οι λόγοι για τους οποίους, έτσι, σώθηκαν ο Αηδός Φήμιος και ο Κήρυκας Μέδοντας. Προκειμένου λοιπόν να βρούμε την απάντηση σε αυτό το ερώτημα, θα πρέπει να πάμε στο κείμενό μας, έτσι, να βρούμε την απάντηση και μετά να γυρίσουμε να την συντάξουμε, έτσι. Πάμε λοιπόν στους στίχους 350 έως 400 να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Παρατηρούμε ότι σε αυτούς τους στίχους, έτσι, έχουμε την ηκεσία του Φήμιου. Ο Φήμιος δηλαδή ηκετεύει τον Οδυσσέα, έτσι, τον παρακαλεί να μην τον σκοτώσει, και θα δούμε τώρα για ποιους λόγους, έτσι, σώθηκε ο Αηδός Φήμιος και ποια επιχειρήματα προέβαλε ο ίδιος προκειμένου να γλιτώσει από το θάνατο. Λοιπόν, είχε, λέει, κάποιες σκέψεις. Λέει δηλαδή, ο νους του μοιρασμένος γύρευε τη λύση. Έτσι, τι από τα δύο, θα έπρεπε να βγει έξω από το μέγαρο και να προσφύγει κέντη στο βωμό του Δία, ή θα πρέπει να προσπέσει στα γόνατα του Οδυσσέα να τον παρακαλέσει? Ήταν δηλαδή διχασμένος ανάμεσα σε αυτές τις δύο σκέψεις του. Τελικά πήρε την απόφαση και παρουσιάστηκε μπροστά στον Οδυσσέα, έτσι, και απευθύνθηκε σε εκείνον, του απίφθινε μία παράκληση να μην τον σκοτώσει και προέβαλε τα εξής επιχειρήματα. Τι του είπε δηλαδή? Του λέει, «Βάρος θα το έχεις στην καρδιά σου αν θανατώσεις Αηδό. Εμένα που θεούς και ανθρώπους τραγουδώ και φρένω». Αυτό δηλαδή είναι το πρώτο στοιχείο, όπως είδαμε και στην ανάλυση του κειμένου μας, έτσι, το οποίο επικαλείται, επίκλησης δηλαδή, του Φημίου. Δηλαδή, στην πραγματικότητα παρακαλεί τον Οδυσσέα να μην τον σκοτώσει, έτσι, για ποιον λόγο? Γιατί είναι αηδός. Και όπως είδαμε, στην πραγματικότητα το επάγγελμα του αηδού, δηλαδή του τραγουδιστή, έτσι, ήταν ξεχωριστό στην αρχαιότητα και κατά κάποιον τρόπο ο Φήμιος, κατά αυτόν τον τρόπο δηλαδή, ήταν εκλεκτός των θεών. Για ποιον λόγο? Γιατί το δώρο της ποίησης, το δώρο της έμπνευσης δηλαδή, θεωρείται από τους ομηρικούς θεούς θείο δώρο. Και επομένως, ο φόνος ενός αηδού θα ήταν ένδειξη ασέβειας προς τους θεούς. Έτσι, επομένως, προέβαλε αυτό το επιχείρημα. Πάμε να δούμε τι άλλο ωστόσο του είπε, προκειμένου να ισχυροποιήσει περισσότερο την θέση του. Έτσι, του είπε λοιπόν ότι μπορεί και ακριβώς ο γιος να το μαρτυρήσει, μπορεί δηλαδή να το επιβεβαιώσει και ο Τηλέμαχος, έτσι, πως με το ζόρι κι άθελά μου στα γλέντια των μνηστήρων τραγουδούσα. Με έσερναν με τη βία μέσα αυτοί που ήσαν περισσότεροι και είχαν μεγάλη δύναμη. Αυτό επομένως είναι το δεύτερο στοιχείο της επίκλησης του Φημίου. Έτσι, δεύτερο στοιχείο επίκλησης. Σύμφωνα με το οποίο παρακαλεί τον Οδυσσέα να μην τον σκοτώσει για τον εξής λόγο. Επειδή άθελά του στην πραγματικότητα παρίστατο στα γλέντια των μνηστήρων και τους τραγουδούσε. Έτσι, για ποιον λόγο ουσιαστικά τραγουδούσε στους μνηστήρες? Γιατί δεν είχε άλλη επιλογή. Γιατί οι μνηστήρες τον εξανάγκαζαν ουσιαστικά, τον έσερναν, λέει, με τη βία μέσα, προκειμένου να τους ψυχαγωγήσει. Επομένως, αναγκαζόταν να τραγουδάει με το ζόρι ουσιαστικά. Έτσι. Πάμε τώρα να δούμε τι συνέβη με τον Κήρυκα Μέδοντα. Να δούμε λοιπόν τον Κήρυκα Μέδοντα. Λοιπόν, ο Μέδοντας βασικά απίφθινε ηκεσία στον Τηλέμαχο. Έτσι, δηλαδή τον παρακάλεσε τον Τηλέμαχο να μην τον σκοτώσει,
Έτσι, να μην τον σκοτώσει ο πατέρας του, για τον απλούστατο λόγο ότι ήταν πάντοτε πιστός απέναντι στον Τηλέμαχο. Να το δούμε δηλαδή και στο κείμενο. Λέει ο Τηλέμαχος ότι «Λέω να σώσουμε ακόμη και τον Μέδοντα τον Κήρυκα, που όσο εγώ ήμουν παιδί ακόμη, πάντα με φρόντιζε στο σπίτι». Σημαντική η μαρτυρία του Τηλέμαχου, γιατί στην πραγματικότητα, χάρη στον Τηλέμαχο, του χάρισε τη ζωή ο Οδυσσέας. Επομένως, λέει ότι είχε κουρνιάσει κάτω από κάποιο κάθισμα, γιατί φοβόταν ο Μέδοντας, έτσι, φοβόταν ότι όπου να είναι θα έρθει και η δική του η στιγμή να πεθάνει. Ωστόσο, όταν άκουσε ότι γίνεται λόγος για το όνομά του, έτσι, στην πραγματικότητα βγήκε από το μέρος στο οποίο ήταν κρυμμένος, πήγε μπροστά στον Τηλέμαχο και τον παρακάλεσε να παραμείνει ζωντανός. Του είπε δηλαδή, Τηλέμαχε, να με μπροστά σου ζωντανός, κρατήσου εσύ και πες και στον πατέρα σου το σώμα μου να μην χαλάσει με το χάλκινο σπαθί. Του είπε δηλαδή, απίφθινε παράκληση προς τον Τηλέμαχο και του είπε να παρακαλέσει και ο ίδιος τον πατέρα του να μην τον σκοτώσει, έτσι, και να τον λυπηθεί. Και ο Οδυσσέας στην πραγματικότητα τον λυπήθηκε, έτσι, ωστόσο του τόνισε ότι τον συγχώρησε, ότι δηλαδή του χαρίστηκε η ζωή μόνο και μόνο για χάρη του γιού του. Έτσι, τόνισε λοιπόν, τονίζει εδώ ο Οδυσσέας. Εδώ, ότι το έκανε, ότι τον έσωσε. Για χάρη του γιού του. Και αυτό το βλέπουμε και στη φράση, θάρρος, σε έσωσε τώρα αυτός και σε γλιτώνει. Βλέπουμε λοιπόν ότι και οι δύο ηκεσίες, τόσο του Αηδού Φήμιου όσο και του Κήρυκα Μέδοντα, έτσι, έχουν εισακουστεί και πάμε τώρα να συντάξουμε την απάντησή μας. Λοιπόν, αναφορικά με τον Αηδό Φήμιο. Φήμιος λοιπόν. Πού οφείλει ο Φήμιος τη σωτηρία του? Είπαμε ότι σώθηκε πρώτον γιατί ασκούσε το ξεχωριστό επάγγελμα του Αηδού, του τραγουδιστή, έτσι. Και επομένως θα ήταν ασέβεια απέναντι στους θεούς να τον θανατώσει ο Οδυσσέας. Και δεύτερον, οφείλει τη σωτηρία του στην μαρτυρία του Τηλέμαχου, ότι ασκούσε το λειτουργήμά του στην πραγματικότητα υποπίεση. Επομένως, α. Α. Ασκούσε. Οφείλει, μάλλον, το γράψουμε έτσι, οφείλει τη σωτηρία του στο γεγονός ότι ασκούσε το ξεχωριστό επάγγελμα του τραγουδιστή, συνεπώς ήταν εκλεκτός των θεών, ήταν εκλεκτός των θεών, έτσι, καθώς η έμπνευση ήταν θείο δώρο, όπως είπαμε. Οπότε θα ήταν ένδειξη ασέβειας προς τους θεούς ο φόνος ενός Αηδού.
ο φόνος του και γενικότερα ο φόνος κάθε αηδού. Έτσι, γιατί όπως είπαμε, οι αηδοί, οι τραγουδιστές, στην πραγματικότητα απήγγυλαν, τραγουδούσαν κατορθώματα ηρωικών ανθρώπων. Έτσι, επομένως, οι θεοί, καθώς η έμπνευση, έτσι, η ποίηση για εκείνους ήταν θείο δώρο, έτσι, οι θεοί θεωρούσαν τους αηδούς ότι ασκούν πολύ ξεχωριστό επάγγελμα, έτσι. Επομένως, ήταν κατά κάποιον τρόπο υπό την προστασία τους. Και β. Για ποιον λόγο σώθηκε ο Φήμιος? Είπαμε ότι εκτός από το γεγονός ότι ήταν αηδός, έτσι, και σώθηκε γι' αυτόν τον λόγο, στην πραγματικότητα ασκούσε το λειτουργήμά του έτσι. Τραγουδούσε δηλαδή. Κάτω από πίεση. Καθώς οι μνηστήρες, όπως είπαμε, τον ανάγκαζαν να τραγουδάει με το ζόρι. Οι μνηστήρες, επομένως, τον εξανάγκαζαν να τραγουδά, να άδει, δηλαδή να τραγουδά με το ζόρι. Έτσι, ουσιαστικά αυτό το επιβεβαίωσε και ο Τηλέμαχος, έτσι, με τη μαρτυρία του. Πάμε τώρα να δούμε για ποιον λόγο σώθηκε ο Κήρυκας Μέδοντας. Μέδων, λοιπόν. Ο Κήρυκας Μέδοντας, είπαμε ότι χρωστάει τη σωτηρία του στο γεγονός ότι όλα τα χρόνια της απουσίας του Οδυσσέα, έτσι όπως υποστήριξε και ο ίδιος ο Τηλέμαχος, ήταν πιστός στο γιο του Οδυσσέα, έτσι του συμπαραστεκόταν και τον βοηθούσε σαν πραγματικός φίλος. Επομένως, ο Μέδοντας χρωστάει τη σωτηρία του στο γεγονός ότι καθ' όλη τη διάρκεια της απουσίας του Οδυσσέα στην πραγματικότητα, όπως υποστήριξε και ο ίδιος ο Τηλέμαχος, έτσι, συμπαραστεκόταν στον Τηλέμαχο έτσι, και τον βοηθούσε σαν πραγματικός φίλος. Σαν πραγματικός φίλος. Δηλαδή, τι είπαμε ότι ήτανε? Ήταν πιστός στον Τηλέμαχο. Ήταν δηλαδή πιστός σε εκείνο. Δεν τον περιφρονούσε, δεν επιβουλεύτηκε ποτέ, δεν σχεδίασε ποτέ κάτι κακό εις βάρος του Τηλέμαχου. Έτσι, επομένως, ο Οδυσσέας του χαρίζει τη ζωή
έτσι, τονίζοντας του ωστόσο ότι τον έσωσε για χάρη του γιού του. Έτσι. Να πούμε λοιπόν, κλείνοντας, ότι και οι δύο, και ο Μέδοντας και ο Φήμιος, απίφθηναν οικεσίες στον Οδυσσέα, οι οποίες και οι δύο εισακούστηκαν και τελικά γλίτωσαν από το θάνατο.